Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγουμε και αν... Καλησπέρα. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια αν κάποιος είναι εδώ για να ξέρω τι γίνεται. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Επειδή είναι πρώτη φορά που κάνω Facebook Live, αν είναι κάποιος εκεί που μπορεί να μου δείξει ότι με ακούει και με βλέπει, να ξέρω και εγώ τι γίνεται. Κωνσταντίνα, με ακούς και με βλέπεις κανονικά? Μου λέει ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μου και δεν ξέρω αν φαίνομαι κανονικά. Είναι λιγάκι και πρώτη φορά που το κάνω και δεν ξέρω ακριβώς πού να βρω τα σχόλια. Ωραία. Οπότε εσείς οι δύο με γνωρίζετε ήδη, δεν χρειάζεται να πω ποια είμαι και τα λοιπά. Θα περιμένουμε λιγάκι. Μήπως συμμετέχει και κάποιος άλλος. Αν συμφωνείτε κι εσείς, να περιμένουμε 5 λεπτάκια. Πώς θα βλέπω και εσάς. Ω, καλησπέρα Πελαγία και Κωνσταντίνα και Εφη. Ωραία, ευχαριστώ. Ακούγομαι, εντάξει. Το θέμα το σημερινό είναι το άγχος και το στρες. Και μπορώ να πω ότι χρειάστηκα να κάνω EFT στον εαυτό μου πριν ξεκινήσουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Και είναι αρκετά βοηθητικό. Οπότε θα ξεκινήσω να πω λίγα πράγματα για το άγχος και το στρες και λίγο ποια είναι η διαφορά τους και βλέπουμε μετά πως θα το συνεχίσουμε. Εγώ θέλω να το κάνω περισσότερο βιωματικό παρά θεωρητικό. Πάντα είμαι υπέρ του βιώματος και όχι της θεωρίας. Η θεωρία βρίσκεται εύκολα άλλωστε στο ίντερνετ που είναι γεμάτο πληροφορίες. Το βίωμα είναι το πιο σημαντικό. Και θα ήθελα να πω λιγάκι για το στρες, ότι το στρες αυτό καθαρά είναι κάτι βοηθητικό, δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Υπάρχει και το δημιουργικό στρες και συμβαίνει όταν χρειάζεται, όπως τώρα, να κάνουμε κάτι καινούριο για μένα, ας πούμε.
και χρησιμεύει είτε για να δώσει μια όθηση, είτε επειδή φεύγουμε λίγο από τη ζώνη της άνεσής μας, αλλά συνοδεύεται όχι από τόσο δυσάρεστα συναισθήματα, όσο από ενθουσιασμό, λίγη αγωνία, αλλά είναι σε ένα επίπεδο που το σώμα μας μπορεί να το διαχειριστεί και αρχίζει από μόνο του να καταλαγιάζει όταν η κατάσταση μετά από λίγο γίνεται πιο γνώριμη και τότε επανέρχεται στο φυσιολογικό. Πότε στρες έχουμε σε διάφορες καταστάσεις όταν, ας πούμε, να γνωρίσουμε τον δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι το άγχος. Το άγχος είναι κάτι παραπάνω από το στρες. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια και πολλές φορές είναι κοντά στο συναίσθημα του φόβου. Δεν είναι φόβος. Φόβος είναι κάτι άλλο, άγχος είναι κάτι άλλο, αλλά είναι κοντά στο φόβο και παρόλο που το άγχος είναι πιο ήπιο από το φόβο, έχει όμως μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό θολώνει την διάβγειά μας, την κρίση μας, στρεσάρει υπερβολικά το σώμα μας και μας βάζει σε κατάσταση fight or flight. Και από εκεί, εφόσον υπάρχει πραγματική απειλή, είναι εννοείται απαραίτητο να έχουμε αυτό το άγχος, γιατί θα μας βάλει, θα μας φέρει σε εγρήγορση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ή την απειλή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στη σημερινή κοινωνία το σώμα μας εκλαμβάνει ως απειλή πράγματα που δεν είναι πραγματικοί κίνδυνοι και δεν απειλούν τη ζωή μας. Και όταν αυτό συνεχίζει να συμβαίνει για πολύ καιρό, έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο νευρικό μας σύστημα, κατ' επέκταση στην υγεία μας. Βιώνουμε συνεχόμενο άγχος, χωρίς διαλύματα στην καθαρότητα της σκέψης μας και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά ούτε αποτελεσματικά. Αλλάζει και η συμπεριφορά μας και τα συναισθήματά μας, γινόμαστε πιο ευερέθιστοι, πιο ανυπόμονοι και δεν είμαστε υπομονετικοί. Χαλάει ο ύπνος μας, πολλές φορές με πράγματα που μας αγχώνουν και τα αναμασάμε διαρκώς. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο, εφόσον ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε στη ζωή μας τεχνικές και χρόνο για χαλάρωση, για ηρεμία, ώστε να μπορεί το σώμα μας να ισορροπεί, να ξαναβρίσκει το σωστό του ρυθμό, να πέφτουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης και να μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει ξανά στη ζωή με το κανονικό του στρες, όχι με το παραπάνω που είναι το άγχος. Καλησπέρα Μαρία. Έχουμε πει λιγάκι για το άγχος και το στρες. Το στρες είναι επικοδομητικό, το άγχος όχι. Επηρεάζει πολύ την υγεία μας, επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα και όταν γίνεται αυτό συνήθεια και τρόπο ζωής, σίγουρα θα επηρεάσει κάποια στιγμή αρκετά και την σκέψη μας και τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας. Οπότε είναι καλό να βάλουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στο πρόγραμμά μας, χαλαρώσεις, αναπνοές ή και το EFT που είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο και πολύ αποτελεσματικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήθελα να πω ότι με το άγχος, το συνοδεύουν και άλλα συναφή συναισθήματα. Αγωνία, ανησυχία, φόβος, ανασφάλεια, δυσφορία. Και όταν κάνουμε EFT, καλό είναι να απευθυνόμαστε στο κάθε συναίσθημα ξεχωριστά για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που θα κάνουμε μαζί είναι να πάρουμε μια γεύση από το EFT και πώς δουλεύει και πώς μπορεί να μας ανακουφίσει άμεσα και εύκολα και γρήγορα, σε μια ώρα ανάγκης ή και πιο πριν. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και σαν προετοιμασία για κάτι που έχουμε να κάνουμε και ξέρουμε ότι μας στρεσάρει και μας αγχώνει.
Καλό είναι να το έχουμε εξασκήσει πριν και να μην περιμένουμε στην κορύφωση του άγχους να κάνουμε κάτι, γιατί συνήθως σε εκείνη τη στιγμή δεν είναι καλό να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Αν το έχουμε εξασκήσει και μας βγει αβίαστα, εντάξει, γίνεται και αυτό. Άγχος και στρες, λοιπόν, καταστάσεις μπορούν να μας δημιουργήσουν άγχος. Πάρα πολλές. Πέρα από το, είπαμε, το επικοδομητικό στρες, μπορεί να είναι προβλήματα υγείας. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Δικά μας προβλήματα υγείας ή ανθρώπων που αγαπάμε, κοντινών μας ανθρώπων. Επίσης, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα στην εργασία, σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις, σχέσεις. Όλα αυτά, καταστάσεις λοιπόν και άνθρωποι, αλλά και σκέψεις και μόνο δικές μας, μπορούν να μας δημιουργήσουν άγχος. Καλό είναι να έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας, να μπορούμε να ηρεμούμε τον εαυτό μας για να έχουμε υγεία, που είναι πολύ σημαντική, και να μας αγχώνει μετά το θέμα. Λίγα λόγια για την ιστορία του EFT. Το EFT έχει μεγάλη ιστορία, έχω βάλει και ένα link εδώ, σε αυτή την εκδήλωση που θα σας πάει στην ιστοσελίδα μου αν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες, γιατί τώρα προτιμώ να πω πολύ λίγα και να πω ότι αυτός που το έκανε διάσημο, ας πούμε, είναι ο Γκάρι Κρέγκ, και το EFT είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Αμερική, πάνω από 20-30 χρόνια, και έχουν γίνει έρευνες, έχουν γίνει μελέτες και έχει βρεθεί πολύ αποτελεσματικό. Τώρα τελευταία 3 χρόνια είδα ότι υπάρχει και ένα βιβλίο στην Αμερική που έχουν κάνει επιστημονικές μελέτες και το έχουν εδραιώσει επιστημονικά. Προσωπικά δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω ενδιαφερθεί για την επιστημονική του βάση, γιατί το έχω δει να δουλεύει και εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω στην πράξη και στην εμπειρία το πώς δουλεύει το κάθε τι. Και αυτό θα το δείτε κι εσείς, και όποιος ενδιαφέρεται να μάθει όμως περισσότερα και την επιστημονική του βάση, θα βρει σίγουρα στο ίντερνετ πάρα πολλές πληροφορίες. Ο Γκάρι Κρέγκ τη δεκαετία του 90 το έφερε, πήρε κάποια στοιχεία από τον Κάλαχαν, ο οποίος πρώτος είχε φέρει κάτι άλλο που λεγόταν TFT, και είχε φέρει αυτά τα σημεία του βελονισμού, απλά αυτός είχε αναπτύξει μια μεθοδολογία πολύ συγκεκριμένη για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ο Γκάρι Κρέγκ λίγο το άνοιξε και πρόσθεσε και κάποια πράγματα επιπλέον και το έκανε πολύ πιο προσιτό και πολύ πιο εύκολο στον καθένα, όχι μόνο για τους επαγγελματίες. Βέβαια, για να δουλέψεις και να έχεις αποτελέσματα μόνιμα και σε βάθος, καλό είναι να δουλέψεις με ένα ειδικό που ξέρει πώς να κατευθύνει την όλη κατάσταση. Όχι όμως ότι δεν μπορεί να δουλέψει και να είναι αποτελεσματικό, ακόμα και αν το κάνει κάποιος μόνος του. Μόνιμα αποτελέσματα χρειάζεται να απευθυνθείς σε κάποιες λεπτομέρειες. Τα σημεία είναι σημείο των μεσηβρινών και επηρεάζουν όλο το νευρικό σύστημα και το σώμα μας. Ο Γκάρι Κρέγκ λέει ότι το EFT βασίζεται στην αρχή ότι για κάθε αρνητικό συναίσθημα υπάρχει κάποια διαταραχή στο σώμα, είτε στο νευρικό σύστημα, είτε στους μυς, είτε γενικά στο σύστημα μεσημβρινούς, κάτι που έχει μπλοκάρει το σώμα, κάτι που μας έχει δημιουργήσει παραπάνω στρες, παραπάνω άγχος, ένα ξαφνικό φόβο, είτε είναι πραγματικός είτε όχι, δεν έχει σημασία. Ένα ξάφνιασμα μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, που μας έχει επηρεάσει όμως συναισθηματικά ή και πολύ μεγάλο, έτσι, που μας έχει επηρεάσει συναισθηματικά και κάπου έχει μπλοκάρει μέσα στο σώμα μας. Και μας λέει ο Γκάρι Κρέγκ ότι μπορούμε με αυτά, κάνοντας μικρά απαλά χτυπηματάκια σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σκεπτόμενοι το συγκεκριμένο θέμα, μπορούμε να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη φόρτιση και από το μπλοκάρισμα που έχει δημιουργήσει η εμπειρία και να μας απελευθερώσει. Θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ του ίδιου και έχει δουλέψει και με βετεράνους που είχαν PTSD, πάρα πολύ σοβαρό το PTSD, και έχει καταφέρει σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν τα βράδια για μήνες και μήνες να μπορέσουν να ηρεμήσουν
και να κοιμηθούν και να επανέλθουν σε μια σχετική φυσιολογικότητα. Τώρα, εγώ δεν προτείνω το EFT με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε εμείς εδώ για διαταραχές. Έτσι, μιλάμε για πιο ήπιες καταστάσεις. Και εννοείται ότι τέτοιες τεχνικές δεν αντικαθιστούν ούτε φαρμακευτική αγωγή, ούτε τις συμβουλές των γιατρών, ούτε τίποτα τέτοιο, ούτε την ψυχοθεραπεία. Αυτά είναι συμπληρωματικά και το EFT είναι μια τεχνική που μπορεί να δουλέψει ωραία σε πολύ απλά θέματα και σε πιο πολύπλοκα. Αλλά στα πολύπλοκα καλύτερα με την καθοδήγηση κάποιου ειδικού. Σε μια προσωπική συνεδρία σίγουρα μπορούμε να απευθυνθούμε στις λεπτομέρειες μιας κατάστασης και να βρούμε ακριβώς πού είναι το πρόβλημα και ποια σημεία χρειάζεται να δούμε και να εργαστούμε με αυτά για να έχουμε μια αλλαγή. Μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολύ γενικά. Ακόμα και χωρίς συγκεκριμένο θέμα, μία μέρα που απλά έχουμε άγχος χωρίς να ξέρουμε γιατί, μπορούμε να ρίξουμε αυτό το βαθμό του άγχους. Δεν θα θεραπεύσουμε το θέμα αυτό καθ' αυτό, σε αυτή την περίπτωση. Θα μας βοηθήσει όμως να είμαστε πιο λειτουργικοί και να κάνουμε καλύτερα ό,τι είναι αυτό που έχουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω να ρωτήσετε κάτι μέχρι τώρα, πριν περάσω να σας δείξω τα σημεία του EFT. Χριστίνα, γεια σου. Το ξέρω ότι αγαπάς το EFT. Αν έχετε ερώτηση, τη γράφετε στα σχόλια. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν γνωρίζετε όλοι τα σημεία του EFT, οπότε θα τα δείξω. Αν υπάρχει κάποιος που δεν τα ξέρει. Είναι πολύ απλή η τεχνική. Πολύ απλή, αλλά πολύ αποτελεσματική. Okay. Σήμερα υπάρχουν πολλά σημεία. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τα πολύ πολύ βασικά. Θα σας τα δείξω. Εννοείται ότι υπάρχουν και περισσότερα. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε καταρχήν δύο δάχτυλα. Αυτά τα δύο μας δάχτυλα. Και κάνουμε πάρα πολύ ελαφριά χτυπηματάκια. Όχι τόσο ώστε να μην τα αισθανόμαστε, χρειάζεται να το αισθανόμαστε, αλλά όχι να πονάμε φυσικά. Είναι πάρα πολύ απαλά, αλλά θέλουμε να νιώθουμε ότι διαγείρεται το σημείο από τα δάχτυλά μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να ενεργοποιήσουμε τους μεσημβρινούς και να γίνει η δουλειά. Okay. Σε κάποια άλλα σημεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και περισσότερα δάχτυλα, θα σας δείξω σε ποια. Ωραία, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε εμείς τα πολύ βασικά, όπως είναι εδώ, αυτό είναι ένα σημείο. Είναι εκεί που τελειώνει η μύτη και αρχίζει το φρύδι, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Οπότε κάνουμε μικρά χτυπηματάκια μετά που θα κάνουμε το sequence. 5-6, δεν χρειάζεται να τα μετράτε, βγαίνει λίγο από μόνο του αυτό. Συνήθως πάει σχεδόν σε κάθε πρόταση να αλλάζει το σημείο. Okay. Το επόμενο σημείο είναι εδώ στο πλάι, όχι στους κροτάφους πίσω, είναι κάπου στη μέση ανάμεσα σε αυτή τη γραμμή του φρυδιού και των κροτάφων, κάπου εδώ. Αν δεν είστε πολύ σίγουροι, μπορείτε να μετακινήσετε, οπότε σίγουρα θα το πετύχετε. Αυτό είναι ένα κολπάκι καλό για αυτούς που αγχώνονται με το αν το κάνουν σωστά. Okay. Το επόμενο σημείο είναι εδώ, όπως φαίνεται, okay, εδώ, που είναι το κόκαλο. Εδώ που είναι το μάγουλο, στη μέση. Εδώ. Okay. Το επόμενο είναι κάτω από τη μύτη, ανάμεσα στα χείλια. Και η μύτη. Το επόμενο είναι εδώ, κάτω από το πόδι. Εδώ, στο σημείο. Ωραία. Το επόμενο σημείο είναι στη κλίδα, που είναι εδώ το κόκαλο του λαιμού. Λίγο πιο εδώ. Και ένα εκατοστό πιο κάτω, κάνει ένα μικρό λακκουβάκι. Εκεί είναι το σημείο της κλίδας. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να χρησιμοποιήσεις, δύο τρόποι υπάρχουν να χρησιμοποιήσεις αυτό το σημείο. Εμείς θα κάνουμε τα χτυπηματάκια. Εδώ είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε περισσότερα δάχτυλα, γιατί ενεργοποιούμε και τους μεσημβρινούς των δαχτύλων. Οπότε εδώ, και πάλι για να μην αγχώνεστε με το σημείο, μπορείτε να πάτε λίγο πέρα. Δόθε, έτσι εδώ, οπότε σίγουρα πετύχετε.
Αυτό είναι. Βοηθάει πολύ. Okay. Θα παραλείψουμε κάποια άλλα σημεία και θα πάμε στο κεφάλι που έχει πάρα πολλά σημεία βελόνισης. Αυτό εδώ με όλα μας τα δάχτυλα. Okay. Αυτά τα σημεία θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Και αυτό είναι ένας γύρος ή ευθύ. Συνήθως κάνουμε τρεις τέτοιους γύρους. Σταματάμε, παίρνουμε μία-δύο βαθιές αναπνοές και τσεκάρουμε το πώς είμαστε. Θέλω να μου γράψετε λίγο στα σχόλια αν είστε εντάξει με την περιγραφή, αν έχετε απορία, αν το καταλάβατε, για να δω αν θα πάω παρακάτω. Γράψτε με ένα OK ή κάτι. Υποθέτω ότι είστε εντάξει, μάλλον τα ξέρετε τα σημεία ήδη. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει το EFT. Και θέλω να σκεφτείτε ένα θέμα, πρόσφατο κατά προτίμηση για αυτή την περίπτωση, που σας αγχώνει. Που όταν το σκέφτεστε ανεβαίνουν λιγάκι οι παλμοί, ίσως κάποια συναισθήματα όπως θυμός ή ανησυχία, κάτι που σας προβληματίζει. Αν θέλει κάποιος να γράψει τα σχόλια, μπορεί να το γράψει, αλλά δεν είναι και απαραίτητο, θέλετε να το κρατήσετε για τον εαυτό σας, ούτως ή άλλως εγώ θα το χρησιμοποιήσω πολύ γενικά. Α, μάλλον έχω καθυστέρηση με το πώς λαμβάνω τα σχόλια. Θα περιμένω λιγάκι. Θέλω να μου γράψετε αν έχετε σκεφτεί το θέμα σας, με τι θέλετε να δουλέψετε, μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο που έχετε να κάνετε. Γεια σου, Σόνια. Έχεις ακούσει, Σόνια, τα σημεία του EFT και τι θα κάνουμε, να τα ξαναπώ, αν θες να συμμετέχεις. Χρειάζεται να σκεφτείτε ένα θέμα που σας αγχώνει, που σας προβληματίζει, σας ανησυχεί, ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, αυτό που έχω να κάνω αύριο. Ή το συγκεκριμένο θέμα υγείας που δεν ξέρω πώς θα πάει. Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Αλλά και γενικοί να είστε, πάλι θα δουλεύετε. Οπότε περιμένω λιγάκι να δω αν έχετε θέμα για να μπορέσω να ξεκινήσω. Δεν μάλλον μου καστερούν λίγο να έρθουν τα σχόλια. Θα υποθέσω ότι όλοι αν θέλει κάποιος το μοιράζεται στα σχόλια, αν δεν θέλει δεν πειράζει, το κρατάει για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει θέμα, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι κάτι πολύ γενικό. Α, ωραία Σόνια, τώρα ήρθε το μήνυμά σου. Ωραία. Οπότε πάμε παρακάτω. Υποθέτω ότι όλοι έχετε ένα θέμα. Τώρα, το παράδοξο με το EFT είναι ότι αντί να θέλει να τα διορθώσει τα πράγματα και να βάλει ένα μαγικό ραβδάκι να μην έχουμε άγχος, έτσι απλά ας πούμε, ή να το κουκουλώσουμε με θετικές δηλώσεις ή κάτι άλλο. Δεν δουλεύει έτσι. Δουλεύει με ένα λίγο παράδοξο τρόπο που μας ζητάει να σκεφτούμε αυτό που μας αγχώνει, να αφήσουμε τον εαυτό μας να το νιώσει και να το βαθμολογήσουμε από το 0 μέχρι το 10, πόσο άγχος μας δημιουργεί. 10 είναι το μέγιστο, 0 είναι. Okay. Υγείας. Αν είναι υγείας, μια και έχω πληροφορία, θα πω ότι πρέπει να σκεφτούμε okay, αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας μου δημιουργεί άγχος. Θέλω να έχω συγκεκριμένο, να είμαι συγκεκριμένη. Βαθμολογήστε το άγχος από το 0 μέχρι το 10, πόσο πολύ είναι. Είναι στο 1, στο 2,
Δηλαδή, ίσα ίσα λιγάκι σας αγχώνει ή είναι κάτι που σας αγχώνει αρκετά, πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να κάνετε τη βαθμολόγηση για να δείτε μετά, όταν τελειώσουμε τους γύρους του EFT, πώς έχει δουλέψει και αν έχει δουλέψει για σας. Συνήθως κατεβάζει άμεσα τη βαθμολογία. Υπάρχει περίπτωση να προκύψει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, να πείτε έχω θέμα υγείας ή θέμα σχέσης, θέμα οικονομικό. Να δουλέψετε με αυτό το θέμα ή να δουλέψετε γενικά με το άγχος χωρίς κανένα θέμα και μετά από τους γύρους να προκύψει ένα καινούριο θέμα. Γιατί έχει προκύψει μια λεπτομέρεια που ζητάει την προσοχή σας. Εφόσον το πρώτο θέμα ηρέμησε, θα βγει από πίσω ένα άλλο. Όχι πάντα, αναλόγως την περίπτωση. Okay, θα το δούμε όμως, γιατί από εδώ θέλω να φύγετε όλοι και να νιώθετε καλά και χωρίς κανένα άγχος. Αυτό θα το φροντίσουμε, μην ανησυχείτε. Ωραία. Οπότε, θέλω να σκεφτείτε το θέμα σας και να το βαθμολογήσετε. Okay. Okay. Είπαμε θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό τώρα, δεν θα βάλω τώρα κινήσεις. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από το σημείο εδώ της μύτης και θα πούμε αυτό το άγχος που έχω για και ο καθένας θα συμπληρώσει το δικό του θέμα. Αυτό που έχω, αυτό το άγχος που έχω για το συγκεκριμένο θέμα υγείας. Αυτό το άγχος που έχω για τη συγκεκριμένη σχέση. Αυτό το άγχος που έχω για το πώς θα πληρώσω το λογαριασμό. Ή ό,τι άλλο είναι για τον καθένα. Okay. Θα το σκέφτεστε. Δεν είναι ότι κάνετε κακό στον εαυτό σας, αντιθέτως πάτε να κάνετε κάτι καλό τώρα. Οπότε, μπορείτε και νοερά να το λέτε από μέσα, αλλά είναι καλύτερα λίγο να το λέτε απ' έξω σας, αν μπορείτε, αν είστε σε ήρεμο σημείο, κάπου σε ένα ήσυχο χώρο. Διαφορετικά μπορείτε και από μέσα σας. 8. Ωραία, για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτό το θέμα υγείας που έχω, και έχω πολύ άγχος, πολύ άγχος. Δεν πειράζει να υπερβάλλουμε και λίγο, βοηθάει. Ωραία. Άγχος για αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα, ο καθένας το δικό του. Okay. Αλλάζουμε σημείο. Αυτό το άγχος που έχω για το συγκεκριμένο θέμα. Είπαμε. Εδώ. Αυτό το άγχος που έχω για το συγκεκριμένο θέμα. Νιώθω πολύ άγχος. Άγχος για το θέμα υγείας, το θέμα σχέσης, ό,τι έχει ο καθένας. Νιώθω άγχος, το σκέφτομαι και το άγχος μου ανεβαίνει. Αν έχετε σωματικά συμπτώματα, μπορείτε να τα αναφέρετε. Όταν το σκέφτομαι, το άγχος μου ανεβαίνει και νιώθω τους παλμούς μου να ανεβαίνουν. Αλλά εγώ θα το κρατήσω τώρα έτσι πολύ μαζεμένο, γιατί δεν ξέρω τις πληροφορίες τις δικές σας για να μπορέσω να τις εντάξω. Αυτό το άγχος για αυτό το θέμα. Εσείς έχετε το θέμα στο μυαλό σας. Οπότε ξέρετε, όταν λέτε αυτό το άγχος, ξέρετε πού απευθύνεστε. Αυτό το άγχος. Αλλάζουμε σημείο. Αυτό το άγχος. Συνήθως είναι φυσιολογικό να βαθαίνει η αναπνοή μας ή να γίνεται πιο γρήγορη, ανάλογως αν μας ανεβαίνει το άγχος ή όχι, ή αν ανακουφίζεται. Πάμε στο σημείο της κλίδας, που είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε έτσι για να είμαστε σίγουροι ότι το πιάνουμε. Και σκεφτόμαστε το άγχος μας, αυτό το άγχος. Πάμε στο κεφάλι, άγχος για αυτό το θέμα. Άγχος για αυτό το θέμα. Okay, και συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένας πρώτος γύρος, πάρα πολύ σύντομος. Okay, και συνεχίζουμε. Αυτό το άγχος. Άγχος για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το θέμα μου δημιουργεί πολύ άγχος.
Πολύ άγχος. Έχω πολύ άγχος. Αν στην πορεία σας βγουν άλλες λέξεις, δηλαδή ανησυχία, αγωνία, φόβος, πείτε αυτή τη λέξη. Εγώ χρησιμοποιώ το άγχος, γιατί δεν είμαστε σε μια προσωπική συνεδρία για να ξέρω τις λεπτομέρειες. Αυτό το άγχος. Άγχος για αυτό το θέμα. Άγχος για αυτό το θέμα. Πάμε στο κεφάλι και πάμε στον τρίτο γύρο τώρα. Αυτό το άγχος. Άγχος για αυτό το θέμα. Το σκέφτομαι συνέχεια, το σκέφτομαι συχνά και έχω πολύ άγχος. Άγχος για αυτό το θέμα. Άγχος. Άγχος. Κεφάλι, άγχος. Άγχος για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και σταματάμε, παίρνουμε δύο βαθιές αναπνοές. Σκεφτόμαστε το θέμα μας και βαθμολογούμε ξανά πόσο άγχος έχουμε από το 0 μέχρι το 10. Και θα ήθελα όποιος μπορεί να μου γράψει στα σχόλια τον αριθμό του, από που ξεκίνησε, που είναι τώρα ή αν έπεσε ο αριθμός. Συνήθως πέφτει. Όταν είναι ένα πολύπλοκο θέμα, συνήθως έως πάντα, όταν είναι ένα πολύπλοκο θέμα, επειδή έχει πολλά παρακλάδια, μπορεί να πέσει πολύ λίγο. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πέφτει έστω και λίγο. Αν είναι ένα απλό θέμα, μπορεί να φτάσει και στο ένα. Και στο ένα είμαστε ευχαριστημένοι. Οπότε περιμένω να δω ένα βαθμό. Ωραία, χασμουριτό είναι πολύ καλό. Σημαίνει ότι ξεμπλοκάρει. Σημαίνει ότι η ενέργεια κινήθηκε και ξεμπλοκάρει τώρα, εκφράζεται. Νιώθεις όμως καλά, νιώθεις και κούραση μαζί. Η Σόνια, αν θέλει να μας πει από το 8 που έχει πάει τώρα ο βαθμός της. Πολύ 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 σπάνια θα ανέβει. Ωραία, πολύ σημαντικό. Κωνσταντίνα, πάρε ακόμα 2-3 αναπνοές. Κινήσου λίγο, να επανέλθει μια ισορροπία και παίζουμε μετά πώς είσαι, αν είσαι εντάξει. Ωραία, ωραία. Η Κωνσταντίνα λέει ότι νιώθει καλά, οπότε είμαστε ok. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Όχι, λειτουργεί και με την αγωγή, Σόνια, δεν έχει να κάνει. Δεν επεμβαίνει στην αγωγή. Όταν κάνεις κάτι που χρειάζεται φάρμακα, εννοείται, μένεις στην αγωγή σου. Αλλά το συναισθηματικό κομμάτι που μπορεί να βγαίνει από το κάθε θέμα, αυτό δουλεύεται με EFT. Όχι το θέμα υγείας αυτό καθ' αυτό, τα συναισθήματα που παράγονται, δουλεύονται. Έχει συμβεί, πολλές φορές το λένε στο EFT, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, να θεραπεύονται και θέματα υγείας. Αλλά εφόσον έχουν συναισθηματική βάση,
Ψάχνοντας για το EFT στο ίντερνετ μπορεί να διαβάσετε υπερβολές του τύπου «Wow, θαυματουργώ και τα θεραπεύει όλα». Όχι, τίποτα δεν τα θεραπεύει όλα. Να είμαστε ρεαλιστές. Το EFT όμως μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ με το συναισθηματικό κομμάτι και να σε κρατάει σε μια σημαντική ηρεμία και να μπορείς να είσαι λειτουργικός και να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και το θέμα υγείας σου να παραμείνει και η αγωγή σου να παραμείνει, αλλά εσύ να το αντιμετωπίζεις πολύ καλύτερα και να μην δημιουργήσεις περισσότερο πρόβλημα από άγχος ή από φόβο. Σόνια, όμως, πες μας, από το 8 κατέβηκε καθόλου? Αν δεν έχει κατέβει, θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει κάποιο άλλο ανησυχία, δυσφορία. Αν υπάρχει άλλο συνέστημα, δουλεύουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, μάλλον μου καστερούν λίγο τα σχόλια, οπότε σας προχωράω. Αυτό είναι μια μικρή γεύση από το EFT. Το μόνο που χρειάζομαι να ξέρω πριν συνεχίσουμε είναι να ξέρω ότι είστε όλοι καλά. Στο τέλος θέλω να μου γράψετε όλοι ότι φεύγετε ήρεμοι. Έτσι δεν θέλω να αφήσω κανέναν που να του έχει ανέβει το άγχος και να μην το δουλέψουμε. Και θα σας δείξω τώρα τη διαφραγματική αναπνοή, που είναι μία αναπνοή που βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο να ηρεμεί το σώμα μας και μπορούμε να την κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε όταν έχουμε άγχος. Αντιθέτως, είναι πολύ καλύτερα να την έχουμε εξαρχίσει πριν. Για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή, να μας είναι οικία, να μας είναι εύκολη, να μας είναι φυσική και να μην χρειάζεται να σκεφτόμαστε τις οδηγίες εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν λίγο πάει να ανέβει το άγχος μας σε κάτι ή πριν πάμε να κάνουμε κάτι που ξέρουμε ότι θα μας αγχώσει ή το βράδυ πριν κοιμηθούμε για να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε με πιο ήρεμο μυαλό. Ο καθένας θα βρει που μπορεί να τον βοηθήσει. Θα κάνουμε μόνο μία-δύο γιατί αν κάνουμε περισσότερες μπορεί να υπεροξυγονωθούμε και να ζαλιστούμε λιγάκι. Αν ζαλιστείτε, μην ανησυχήσετε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό, δύο λεπτά, θα επιστρέψετε στο φυσιολογικό. Okay. Η διαφραγματική αναπνοή γίνεται από τη μύτη και στην ουσία θέλει να γεμίσει το διάφραγμα. Γιατί συνήθως κάνουμε πολύ ρηχή αναπνοή και δεν οξυγονωνόμαστε σωστά. Και οπότε μπορούμε να βάλουμε το ένα μας χέρι εδώ στο στέρνο, που συνήθως φτάνουμε την αναπνοή μας μέχρι εκεί, και το άλλο μας χέρι είναι στο διάφραγμα, στο στομάχι, στο ύψος του στομαχιού. Και θέλουμε να πάρουμε μια αναπνοή και να κάνουμε εκπνοή από το στόμα για να αδειάσουμε λίγο και μετά θα μπούμε στη διαφραγματική, δηλαδή. Αυτό θα αφαιρέσει τον αέρα και θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο. Ναι, Σόνια, το θέμα σου δεν είναι απλό, δεν είναι απλά έχω άγχος για μία κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα να διαλέξετε ένα πιο απλό θέμα που να δείτε πώς δουλεύει το EFT για να καταλάβετε πώς μπορείτε να το εφαρμόσετε και στην καθημερινότητα. Τώρα, όταν είναι πολύπλοκο το θέμα, σίγουρα δεν μπορεί να το δουλέψει κάποιος με δύο λεπτά EFT. Χρειάζεται προσωπικές συνεδρίες, χρειάζεται άλλη δουλειά. Ωραία, πάμε λίγο στη διαφραγματική αναπνοή που μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε κατάσταση και στο πένθος, όταν τα συναισθήματα είναι πολλά. Μπορούμε να μαλακώνουμε λίγο τον εαυτό μας, γιατί είναι δύσκολο το πένθος. Okay. Βάζουμε λοιπόν τη μία μας παλάμη στο στένο, πιο πολύ για να δούμε ότι δεν βάζουμε εδώ τον αέρα. Και το άλλο μας χέρι είναι στο διάφραγμα, στο στομάχι,
κάτω από το στήθος και θέλουμε εκεί να γεμίσει. Και ξεκινάμε με αργή αναπνοή και στην πορεία την κάνουμε πιο αργή. Διαργής πνοή από τη μύτη και νιώθουμε το χέρι που είναι στο στομάχι να ανεβαίνει, να σηκώνεται, που σημαίνει ότι γεμίζουμε τους πνευμονές μας. Αυτό θέλουμε. Και το στήθος μας θέλουμε να μείνει πιο ακίνητο. Okay. Πάμε να κάνουμε την εισπνοή μας και να γεμίσουμε τον αέρα μέχρι το στομάχι. Εισπνοή, εκπνοή από τη μύτη. Τσεκάρουμε να μην ανεβαίνει το στέρνο μας, αλλά το στομάχι να γεμίζει. Κάντε 1, 2, 3, το πολύ αναπνοές και παρατηρήστε πώς επιδρά στο σώμα σας. Όσο πιο αργά μπορείτε, δεν έχει σημασία τώρα για αρχή, μπορεί να μην είναι πολύ αργά, δεν μας πειράζει. Okay. Ολοκληρώνετε την αναπνοή σας και μένετε λίγο σε ησυχία. Παρατηρήστε το σώμα σας. Παρατηρήστε αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχετε ηρεμήσει. Και όποιος θέλει και νιώθει ότι θέλει να το πάει λίγο παρακάτω, μπορώ να προτείνω ένα πάρα πολύ μικρό και σύντομο αρωματισμό, ότι μπορείτε να αισθανθείτε χωρίς να κάνετε κάποια κίνηση, να αισθανθείτε ένα χαμόγελο να απλώνετε στο πρόσωπό σας χωρίς όμως να κάνετε την κίνηση. Είναι ένα εσωτερικό χαμόγελο. Μπορεί πολύ απαλά να απλωθεί στο πρόσωπό σας το χαμόγελο, αβίαστα όμως. Δεν θέλω να το προκαλέσετε εσείς με τη σκέψη ή με την κίνηση. Νιώστε ότι χαμογελάτε εσωτερικά. Και αν μπορείτε σε αυτή τη φάση, αφήστε αυτό το αίσθημα που έρχεται του χαμόγελου να σας γεμίσει. Αφήστε το χαμόγελο, το εσωτερικό χαμόγελο να απλωθεί μέσα στο σώμα σας μέχρι όπου σας βγαίνει αβίαστα. Ωραία. Πολύ απαλά, πολύ απαλά, θέλω να αισθανθείτε το σώμα σας, να κινηθείτε λιγάκι, ώστε να έρθετε σε καλή επαφή με το εδώ και το τώρα. Και από μένα, έχω ολοκληρώσει αυτά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Και για να είμαι σίγουρη ότι είστε όλοι εντάξει, γράψτε μου στα σχόλια, αν είστε ok, αν θέλετε κάτι, πώς αισθάνεστε. Και αν χρειάζεται κάτι και μπορώ να σας βοηθήσω, ευχαρίστως.
Εννοείται ότι ένα θέμα χρειάζεται επανάληψη του EFT. Τώρα στο θέμα που λέει η Σόνια που είναι πολύπλοκο, δεν φτάνει αυτό που κάναμε. Σε κάποιο άλλο θέμα όμως που είναι πιο απλό, μπορείτε να επαναλαμβάνετε καθημερινά αυτούς τους γύρους. Και αν προκύπτουν συναισθήματα, κάνετε το ίδιο πράγμα με ένα συναίσθημα τη φορά. Και αυτό σίγουρα θα σας βοηθήσει. Μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη θεραπεία, αλλά σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να προσθέσει στην ευεξία σας και στη λειτουργικότητά σας καθημερινά. Θα ήθελα επίσης να σας προσκαλέσω σε αυτή τη σελίδα. Έχω βάλει και ένα link, θα το ξαναμοιραστώ. Χαίρομαι, Έφη. Σε ευχαριστώ που συμμετείχες. Για ομάδα, θα φτιάξω μια ομάδα στο Facebook για να μπορούμε να κάνουμε live, να μοιράζουμε live και tips και διάφορα εκεί μέσα στην ομάδα. Ωραία Μαρία και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας προσκαλέσω μάλλον κατευθείαν, θα δω πώς θα το κάνω ώστε να σας διευκολύνω. Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα, χαίρομαι που ήταν ευχάριστη ώρα. Και που συνήθως δεν αφιερώνουμε μία ώρα για να χαλαρώσουμε. Και όμως είναι τόσο σημαντικό. Ωραία. Ωραία. Και η Σόνια μας λέει ότι ήταν χαλαρωτικό. Τέλεια. Ωραία. Υποθέτω λοιπόν ότι είστε όλοι εντάξει και μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Και θα χαρώ να σας δω στην ομάδα για να μοιραστούμε και άλλα πραγματάκια. Θα σας στείλω το link, θα το δημοσιεύσω εδώ για να δείτε πώς μπορείτε να μπείτε. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλό βράδυ. Γεια σας.